τρένο και στο κλειδί ήδη. Πέρασε το σταθμό των Αγίων Θεοδόρων, δεν σταμάτησε. Και έτσι όπως έχει κλειδί την ώρα που μπαίνει στο σταθμό και κλειδί την ώρα που βγαίνει από το σταθμό, πέρασε το σταθμό με ταχύτητα και στο κλειδί επάνω έκανε την γκέλα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά και μπαλαντζάριζε. Δηλαδή ήταν ένα εκτροχιαστή. Ευτυχώς είχαμε Άγιο για δεύτερη φορά, γιατί πριν ένα μήνα είχε γίνει στα Μέγαρα το ίδιο και δεν είχε έρθει τότε η αστυνομία να το καταγράψει. Και στα Μέγαρα ήμουν μέσα, γιατί παίρνω κάθε μέρα αυτό το δρομολόγιο για να πάω σπίτι μου που δουλεύω στην Αθήνα. Έτρεχε. Και δεν έκοψε ταχύτητα στο σταθμό, ναι. Μπαλαντζάρει το τρένο, γιατί κρατιέται και από πάνω. Δηλαδή κάνει ένα δεξιά-αριστερά έντονο, δεξιά-αριστερά έντονο. Και μετά πήγε και ξανακούμπωσε, περνώντας όμως το σταθμό, δηλαδή περνώντας το κλειδί. Πέρασε το σταθμό των Αγίων Θεοδόρων με ταχύτητα, δεν σταμάτησε ποτέ. Οπότε ο κόσμος που ήταν όρθιος για να κατέβει στο σταθμό ήταν και αυτός που χτύπησε και τραυματίστηκε. Στο κεφάλι και στη μέση δεν χτύπησε ο Κυριούλης. Ναι. Στο κεφάλι και στη μέση. Είδα ότι είχε κολάρο στο κεφάλι. Πέσανε βαλίτσες, έπεσε. Κυρίως έπεσε όρθιος ο κόσμος. Δηλαδή η ελέγκτρια που εκείνη τη στιγμή μας έκανε έλεγχο, χτύπησε τον ώμο της. Σοκ. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνουμε αυτό, τίποτα άλλο. Σοκ.